Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Minecraft δυνατά και ελληνικά. Λοιπόν, επόμενο επεισόδιο. Τι έχουμε φτιάξει? Είχαμε φτιάξει την προηγούμενη φορά για τη μαγεία. Είχαμε φτιάξει από κάτω το crafting altar. Λοιπόν, έχω βρει για ποιο λόγο δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό τι κάνει εδώ. Κάτσε να το χαλάσω. Δεν χρειαζόμασταν book, χρειαζόμασταν ένα writing book, writable book, anyway, όπως λέγεται. Το οποίο το φτιάξαμε και δεν έχω ιδέα που το έχουμε. Για πάμε λίγο πάνω. Αν δεν μπορώ να το βρω, θα φτιάξω άλλο ένα. Το οποίο είναι κανονικό όπως φτιάχνουμε το book. Απλά μετά ξαναπαίρνουμε το book και βάζουμε ένα μελάνι από τη μία μεριά και ένα φτερό από την άλλη. Και γίνεται ένα writing book. Το οποίο το έχω. Όχι, έχω το book εδώ. Α, μάλλον δεν το έχω φτιάξει. Και ένα φτερό. Φτερό στον ανέμο. Λοιπόν, τι άλλο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε. Εκτός από αυτά που είχαμε φτιάξει, λοιπόν, χρειαζόμαστε και το. Και Nexus. Για να παίρνει ενέργεια το Altar. Το Dark Nexus. Γίνεται με κόκκινη κυμωλία με nether bricks και απάνω obsidian και τα λοιπά, bla bla bla, τα λέει εδώ πέρα. Αλλά από ό,τι λέει εδώ πέρα, slowly but invariably pulls the living creatures from around it inward to its center. Upon reaching the middle, the souls are damned to merge the nexus. Είναι πολύ κακό να έχεις dark nexus. Ναι, σου δίνει πολύ ενέργεια, αλλά δεν. Σου δημιουργεί και προβλήματα τέλος πάντων. Μπορείς να φτιάξεις το Essence Nexus, το οποίο είναι ανάμεσα στο Light και στο Dark Nexus, και μπορείς να φτιάξεις το Light Nexus που δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως και το οποίο μαζεύει ενέργεια μόνο την ημέρα. Εκτός και αν πάνω αυτά τα τέσσερα θα έχεις με Moonstone που γίνονται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας μαζεύει και άσπρη κυμωλία. Χρειάζεσαι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 block of quartz και με πάνω γυαλί, gold ή Moonstone ή Diamond Block. Εμείς προς το παρόν θα έχουμε γυαλί. Πώς φτιάχνουμε τα Block of Quartz? Για τα Block of Quartz πρέπει να πάμε στο Nether και να πάρουμε τα Nether Quartz. Και 1, 2, 3, 4 παίρνουμε ένα Block of Quartz. Έχω φτιάξει ήδη μερικά εδώ απ' έξω, όχι από εδώ, από την άλλη μεριά. Το μόνο κακό είναι ότι δεν ξέρω αν θα δουλέψουν σίγουρα από εδώ, γιατί δεν ξέρω πόσο κοντά πρέπει να είναι με το crafting altar, αλλά ας τα βάλουμε και βλέπουμε. Και χρειάζομαι και άσπρη κυμολία. Η οποία άσπρη κυμολία γίνεται με το white chalk. Αν βρω που στο καλό το έχω. Θυμάμαι είχα κάμποσο white chalk. Το οποίο δεν μπορώ να το βρω τώρα. Που στο καλά έχω. Τσάλκα. Ας πάρουμε το μισό. Το white chalk γίνεται με white dew ή bone meal, clay, arcane ash, flint και paper. Το arcane ash γίνεται με arcane compound. Τι είναι το arcane compound? Α, redstone, netherrack, stone, glowstone. Ναι. Πω, ταλαιπωρία. Για να δούμε. Έχω netherrack. Ας πάρω 4. Πέτρα. Μπορώ να πάρω black granite, γι' αυτό. 4. Να πάρω να φτιάξω ένα bone meal. Όχι, αυτό το θέλω για μετά. Άστο. 4 redstone και 4 glowstone. Τα περισσότερα από αυτά τελικά τα βρίσκουμε στο nether. Αν και από ότι δεν είχαν βάλει glowstone και εδώ πέρα, δηλαδή κάπου στο ρηγείο κάτω είχα βρει glowstone. Και είπαμε θέλουμε να βάλουμε πως 1-2-1-2.
Λοιπόν, 1-2-1-2, 1-2-1-2. Μπορεί να τα βάλετε ένα από εδώ πάλι. Τα stone και παίζει να τα βάλω ανάποδα. Όχι. Πρέπει να τα βάλω κάπου αλλού, ε. Saved crafting. Όχι. Σωστά τα έχω. Netherrack. Marble. Mi'kmaq. Α, μήπως πρέπει να... Μάλλον πρέπει να ψήσω το... Τα stone. Φέρ' τα άλλα δύο από εδώ. Φέρ' τα εδώ. Και περιμένουμε να γίνουν τα stone. Α, μέχρι να γίνουν τα stone, ας φτιάξω το writable book. Βάζουμε ένα βιβλίο εδώ, ένα φτερό εδώ και το ink sack εδώ και παίρνουμε το book and quill. Για να δούμε. 2 και 2, 4. Για πάμε πάλι. 2 και 2, 4. 2 και 2, 4. 2 και 2, 4. Και 2 και 2, 4. Arcane Compound. Arcane Compound νομίζω το βάζω στο smeltery. Για να πάρω τη σκόνη. Και θέλω ένα bone meal και ένα paper. Papers είχαμε εδώ πουθενά. Όχι, λάθος πόρτα. Για πάμε από εδώ. Και όλα αυτά για να φτιάξω και μολύα. Δηλαδή, τι να πω. Πολύ ωραία. Οπ, εδώ τα ξυλώσαμε λίγο. Πάμε πάνω. Πάνω, πάνω, πάνω. Βάλω αυτά εδώ. Bone meal. Ένα clay. Α, τρεις σκόνες παίρνω από τον καθένα. Ωραία. Για να φτιάξουμε τη μολύα λοιπόν θέλουμε clay, θέλουμε και ένα flint. Flint, flint, flint. Και ένα flint. Για να δούμε. Βάζουμε ένα bone meal εδώ. Βάζουμε το arcane ash εδώ. Ναι μωρέ, μία και μολύα θέλουμε. Ας τα υπόλοιπα τα βρούμε. Ένα paper εδώ. Το clay εδώ. Και το, όχι, το flint εδώ και το clay εδώ. Ναι. Και παίρνουμε το white chalk. Παίρνουμε το white chalk. Βγαίνουμε έξω σε αυτό το που φτιάξαμε. Όχι, από την άλλη μεριά. Έχω χάσει την παράδειγμα τις πόρτες. Αυτό εδώ φτιάχνεται, είπαμε, με block of quartz, δύο ύψος και δύο απόσταση το ένα από το άλλο, σε ένα τετράγωνο. Και πατάμε από ό,τι κατάλαβα στο πάνω τετράγωνο. Όχι, όχι. Πού πατάμε. Γιατί δεν γίνεται εδώ. Για μισό λεπτό. And right click the top of a block to make a rune at that position. Block. Όχι. Γιατί. Ίσως. Άκυρο. Ναι, εγώ το θέλω εδώ. Αυτό δηλαδή που θα το δουλεύει τώρα. The middle rune, simply craft white chalk and right click to the top of block to make it. Τέλος πάντων, έστω ότι δουλεύει. Έστω. Δεν ξέρω αν δουλεύει, αλλά έστω ότι όντως δουλεύει. Για να δω.
Τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τη μαγεία. Είπαμε χρειαζόμαστε το book. Συν όλα αυτά τα προηγούμενα που έχουμε κάνει, αλλά χρειαζόμαστε το book. Ερχόμαστε με το book στο inscription table. Δεξί κλικ. Chain. Physical. Όχι. Project. Ναι. Το chain. Ναι. Gravity. Δεν είμαι σίγουρος τι μαγικό θα βγει. Projectile 1. Παίρνουμε το βιβλίο, το βάζουμε εδώ και το αφαιρούμε. Όχι. Όχι. Ναι, υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει τώρα. Removing the book will finalize. Όχι, okay, remove it. Ναι, αλλά Book of Quill λέει, μου λέει ακόμα. Κανονικά θα έπρεπε να... Ναι ρε παιδιά. Όχι. Τι κάνω λάθος. Βάζω το βιβλίο εδώ μέσα. Όχι, το όνομα δεν υπάρχει πρόβλημα. Για πάμε την αρχή. Μάλλον πρέπει να βάλω πρώτο το βιβλίο, ξέρω εγώ. Ναι, πρέπει να βάλω πρώτα το βιβλίο. Και στο βιβλίο μέσα γράφεται η συνταγή. Τι θα κάνει ακριβώς το projectile, physical damage και gravity. Το gravity δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Στην επόμενη σελίδα λέει τι material χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το spell. Και το affinity breakdown δεν έχω ιδέα τι είναι. Τώρα τι κάνουμε. Ερχόμαστε και βάζουμε το βιβλίο εδώ. Και πατάμε δεξί κλικ εδώ και υποτίθεται αυτό θα έπρεπε να ανάψει. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Black Run, Vindem Dust, Arrow και Snowball. Arrow και Snowball. Iron Sword, Earth Essence, Compass, Spell Parchment. Πρέπει να βάλω τα υλικά ένα-ένα με τη σειρά. Για να δούμε. Black Rune. Black Rune. Το οποίο φτιάχνεται με ένα coal και ένα blank rune. Και αυτό γίνεται με ένα, δύο, τρία. Ωραία, για πάμε πάνω. Πολύ μπερδεμένη η μαγεία. Για πάμε να κοιμηθούμε. Πολύ φοβάμαι ότι το Nexus πρέπει να είναι κάτω και όχι επάνω. Θα σου πω, θα δείξω. Ενδιαφέρον θέλω. Είχα τα Black Granite τους όλους. Δεν πειράζει. Όχι, αυτά είναι... Για φέρω εδώ αυτά. Δεν μπορεί να είναι ψημένο, μπορεί να είναι άψητα. Να πάρω τα Black Rune. Blank Rune. Θα πάρουμε όσο μπορούμε. Και θέλω και Coal, Coal, Coal. Γιατί... Black 2, έριξε, α, θέλει χρώμα, όχι... Κάπου είχα κάτι, είναι ξάκ εδώ. Περιμένω. Πρέπει να δω τώρα να δουλεύει η βλακή από κάτω.
Room. Θεωρητικά, μόλις θα πετάξω το Black Room μέσα, θα πρέπει να δουλέψει. Εφόσον δεν δουλεύει τώρα. Γενικά θα πρέπει να δούλευε. Δεν θα δούμε. Μπορεί να δουλεύει τώρα επειδή είναι μέρα και μαζεύει του λέει την έξωση ενέργεια. Δεν ξέρω. Πάντως είναι στο on, νομίζω, ναι. Για να δούμε. Άμα πετάξω το Black Room μέσα. Παπάρια. Δεν μαζεύει ενέργεια. Δεν σας κάνω το παιδί, δεν είναι. Light Nexus. Drawing essence out of the atmosphere, the Light Nexus will serve the increase the purity of the creation of items of Philippines. Generates power, but at a steady trickle. The power that provides gas machine to run slower, but... Ναι. Θα πρέπει να δουλεύει. Αλλά δεν δουλεύει. Αυτό εδώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι σωστά βαλμένο. Πάμε πάλι πάνω. Για να δούμε τον Nexus. Για να το Α, ναι, πρέπει να... Πρέπει να φτιάξω και μολύα πάλι. Άμα φτιάξω... το Essence Nexus... Άμα φτιάξω το Essence Nexus... Stone bricks με chiseled stone. Το οποίο νομίζω είναι εύκολο σχετικά. Αυτό εδώ γιατί δεν δουλεύει. Θα σας πω, κλείνω λιγάκι για να βγάλω μια άκρη και θα σας πω. Λοιπόν, μετά από αρκετό ψάξιμο, έβαλα ένα Nexus, ένα light Nexus εδώ κάτω, το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν δουλεύει, αν δεν είναι έξω στον ήλιο. Γιατί έχουμε μια μικρή υποψία ότι χρειάζεται ήλιο. Αλλά κάτω όπως φαίνεται μπορείς να τα βάλεις και σκέτα εδώ πέρα. Απλά νομίζω με το quartz block μαζεύουν περισσότερη ενέργεια, κάτι τέτοιο. Άλλαξα το wood από εδώ πέρα και το έκανα witch wood. Το οποίο το βρήκα, έψαξα λίγο στα δάση. Το οποίο τελικά δεν έχει διαφορά. Πιθανώς δεν έχει διαφορά. Δίνει κάποια συν στο κτίσμα. Απλά λογικά θα μπορούσα να το κάνω και πριν για να φτιάξω το μαγικό. Και πήγε με το απλό το wood. Ποιο ήταν το λάθος που έκανα. Πατάμε το on εδώ πέρα, κοιτάμε το βιβλίο και αν δείτε το βιβλίο λέει blank rune, όχι black που έβαζα εγώ, λέει blank rune. Οπότε, πετάμε ένα blank rune μέσα, τσακ, βλέπετε, αρχίζονται να εμφανίζονται λέξεις εδώ πέρα. Και μας λέει το βιβλίο από πάνω ότι το επόμενο που χρειαζόμαστε είναι το Ventium Dust, το δείχνει από πάνω. Οπότε πάμε να βρούμε ένα Vindum Dust. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζετε καλύτερα τα πράγματα που το κάνετε οτιδήποτε. Ένα Vindum Dust. Να το πετάξουμε και αυτό μέσα. Τσακ, το πήραμε τη μία. Θέλω arrows. Arrows. Ένα άρο, ένα snowball και ένα red rune. Άρο, snowball και red rune. Πού θα βρω snowball. Τώρα πιστε. Snow, snow, snow. Ου, fuck me. Εδώ δίπλα.
Πάμε να πάρουμε το snow. Τι είπαμε τώρα, τα arrows δεν πήρα. Πάμε πάλι πάνω. Arrows, arrows. Μέχρι κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξω τα σεντούκια. Γίνεται τις πόπες. Arrows, 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 arrows. Πάμε πάλι κάτω. Ένα arrow. Ένα snowball. Red rune. Το οποίο φτιάχνεται με κόκκινο χρώμα. Το οποίο φτιάχνεται, δεν ξέρω πώς, έτσι. Iron sword. Ου, πλαγιά. Ευτυχώς δεν το πήρα. Και τι σκάτα είναι αυτό? Earth essence. Πώς το φτιάχνω το earth essence? Earth essence. Γιατί είναι μεσή. Oh, fuck me. Essence refiner. Λοιπόν, κάπως καλώς στο βίντεο μου. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε το essence refiner για να φτιάξουμε ένα earth essence. Το essence refiner γίνεται με δύο obsidian, ένα arcane ash, wood γύρω γύρω και diamond εδώ πάνω, το οποίο το έφτιαξα και το έχω εδώ. Για να φτιάξουμε ένα earth essence χρειαζόμαστε δύο stone, δηλαδή δύο ψημένο cobblestone, ένα earth, ένα dirt βασικά και ένα obsidian και στη μέση το arcane ash. Όμως όταν είναι κόκκινος ο κύκλος γύρω γύρω η στεγή είναι σωστή, αλλά για να δουλέψει το refiner χρειάζεται ενέργεια. Την ενέργεια μας την προσφέρει το Nexus, αλλά για να μαζέψουμε την ενέργεια χρειαζόμαστε ένα mana battery. Mana battery, το οποίο φτιάχνεται με 4 Vintium Dust, 1 Arcane Ash και 4 Chiseled Chimerite, τα οποία τελικά τα έχω. Σχεδόν δηλαδή. Να φτιάξουμε αυτά τα Vintium Ore. Νομίζω θα χρειαστώ και άλλα Vintium Ore. Να πάρει ευχή. Ένα. Άλλο ένα θέλω. Ωραία. Να φτιάξουμε το Mana Battery. Το οποίο είναι 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 και Arcane Ash και παίρνουμε το Mana Battery και θα χρειαστούμε και ένα Wrench, το οποίο δεν το έχω γράψει σωστά. Wrench. Θα χρειαστούμε όμως από όλα αυτά το Crystal Wrench που είναι για Arts Magica 2. Θέλουμε ένα λουλούδο από εδώ, ένα λουλούδο από εκεί πέρα, 3 Iron και στη μέση ένα Vindum Dust, οπότε είμαστε εντάξει και από Vindum Dust. Θα χρειαστούμε λιγότερα βέβαια. 1, 2, 3. Αυτά τα λουλούδια τα βρίσκεται έξω. Σίγουρα, αν κυκλοφορήσετε λίγο στον κόσμο, θα πέσει τα πάνω σε κάποια από αυτά. Μαζέψτε τα. Γιατί εγώ φάγα τον τόπο να τα βρω. Επειδή δεν τα μάζεψα στην αρχή, που να φανταστώ ότι θα χρειαστώ λουλούδια. Και τώρα θεωρητικά θα πρέπει να μου δουλέψει αυτό. Άντε μπάσκε. Θεωρητικά τοποθετούμε το Mana Battery κάπου εδώ, λέω εγώ τώρα. Παίρνουμε το Crystal Wand. Ναι, πατάμε δεξί, κλικ. Είναι μακριά. Μπορεί και να είναι μακριά. Για μισό λεπτό.
Ωραία. Και αν πατήσω δεξί κλικ. Στο Refiner. Δεν δουλεύει τίποτα. Άμα βάλω το Refiner πιο κοντά. Τι ταλαιπωρία. Άμα βάλω το Refiner εδώ. Ένα dirt. Δύο stone. Κουτσινίζει. Γιατί δεν κουτσινίζει. Θεωρητικά πρέπει να δουλεύει. Για κάποιο λόγο δεν το βλέπω να δουλεύει. Δούλεψε παιδί μου. Α, γιατί έβαλα το Obsidian Tile. Ενώ πρέπει να βάλω το κανονικό το Obsidian. Τώρα κανονικά πρέπει να δουλέψει. Δουλεύει. Όχι. Γιατί δεν δουλεύει. Συνδέω με τον Nexus, με τον Battery. Και το Battery με το Essence. Και δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να μην δίνει αρκετή ενέργεια το Essence, το Nexus. Στο καλό γίνεται. Charge level 0. Για να δοκιμάσω κάτι άλλο. Sorry, φυσάω όμως το μικρόφωνο. Το ξεχνάω συνέχεια. Για πάμε πάνω. Τώρα θα καταλάβω αν τον Nexus παίρνει ενέργεια ή όχι. Αν είναι κάτω. Λοιπόν. Το Essence εδώ. Το Mono Battery εδώ. Ένα Ash εδώ. Ένα Obsidian εδώ. Έλα. Dirt Obsidian. Ένα στόν εδώ, ένα στόν εδώ. Η δεν είναι έτοιμη. Πατάμε δεξί κλικ στο Nexus με το Mono Battery. Charge level 0. Γιατί δεν παίρνει ενέργεια. Κάτι κάνω λάθος. Πρέπει να το ψάξω. Μισό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε το Nexus τώρα δουλεύει. Για ποιο λόγο δεν δουλεύει? Γιατί είχα πολύ κοντά τις κολόνες. Θέλει 3 κενά και όχι 2 που τα είχα εγώ αρχικά. Και τώρα το βλέπουμε κανονικά ότι δουλεύει. Λοιπόν, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε να δουλέψει και το Refiner από δίπλα. Κανονικά πρέπει να πατήσουμε δεξί κλικ εδώ και δεξί εδώ. Και παρόλα αυτά δεν παίρνει τίποτα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται τελικά δουλεύει κανονικά. Απλά η ενέργεια που παίρνει είναι ελάχιστη. Γι' αυτό έβγαλα τα glass από πάνω και έβαλα gold ore, ώστε να παίρνει λίγο πιο γρήγορα ενέργεια. Βλέπετε η δεσμή εδώ που είναι αυτή, πηγαίνει κατευθείαν ενέργεια. Τελικά του mana battery μάλλον δεν το χρειαζόμαστε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει η ενέργεια μέσα του. Αλλά αφού η ενέργεια πάει κατευθείαν από τον Nexus στο Refinery, καλό αυτό. Βλέπω το κύκλος αυτός, σιγά σιγά γυρνάει.
με κάθε ενέργεια που μπαίνει μέσα. Και όταν γίνει MOV, MOV MOV, όχι τώρα που είναι λίγο MOV, θα μας δώσει το Earth Essence. Απλά πρέπει να περιμένουμε λίγη ώρα. Θα κοιτάξω να μην φτιάξω και ένα δεύτερο Nexus εδώ πέρα. Ένα light δεύτερο Nexus. Να μπορούμε τουλάχιστον να βάζουμε αρκετή ενέργεια. Γιατί δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Και δεν μάζευε και καθόλου ενέργεια όταν το χαθισμένο απλά με το τσόλκ που ήταν ζωγραφισμένο εδώ πέρα και ήταν με δύο κενά. Για να δουλέψει χρειάζεται τρία κενά. Άντε να δούμε. Επιτέλους έφτιαξα το Earth Essence. Το παίρνουμε. Χρειαζόμασταν και μια πηξίδα. Την έφτιαξα. Η οποία γίνεται με 4 iron, ένα πάνω, ένα κάτω, ένα αριστερά, ένα δεξιά και ένα redstone στη μέση. Άντε να δούμε. Λοιπόν, Earth Essence, Compass και Spell Parchment. Πετάμε το Earth Essence, πετάμε το Compass και πετάμε και ένα Spell Parchment. Και επιτέλους παίρνουμε το Spell. Είσαι στο καλό. Διαλέγουμε ένα σύμβολο με το οποίο θα εκτελούμε τη μαγεία. Spell. Έχω Spell, έχω Spell. Για πάμε έξω, πάμε έξω, πάμε έξω. Ξυλό, ξυλό, ξυλό. Να δούμε πως δουλεύει και τι damage κάνει. Κάνα αρνάκι, κάνα τέτοιο. Καμιά γελάδα. Βλέπετε το χέρι εκεί πέρα που ανεβοκατεβαίνουν κάτι. Βασικά είναι σαν να πετάς μια πέτρα με τηλεκίνηση. Έλα εδώ αγελάδα μου. Κρατάμε δεξί κλικ. Σημαδεύουμε. Και ρίχνουμε. Ένα damage. Το σνόρι για ένα damage. Τι τραγικό είναι αυτό. Και τώρα δεν έχω μάνα. Δεν έχω μάνα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω μπορώ να φάω αυτά τα φασόλια και να αποκτήσω λίγο μάνα. Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε και για τα μάνα potions. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σκοτώσω την αγελάδα. Μπορώ απλά. Δεν μπορώ. Πρέπει να φτιάξω mana potions. Όχι, το mana ανεβαίνει σιγά σιγά μόνο του. Για να φτιάξω mana potions. Mana potion. Χρειάζομαι ένα lesser mana potion και χρειάζομαι sugar και seeds και ένα απλό potion, μάλλον. Anyway. Το βάρισα. Πάλι το βάρισα. Πάρτα. Παιδί μου, κάτσε κινητό. Ναι, μωρέ. Σκότωσα το πρώτο μου τέρας. Και πήγα 6 level. Νομίζω το level της μαγείας πρέπει, μπορεί να είναι μόνο ίδιο με το level, το experience level. Οπότε λογικά αν πάω στο Oculus τώρα θα μπορώ να παίρνω τέτοιο. Θα μπορώ να πάρω παραπάνω τέτοιο. Παραπάνω. Έλα, παραπάνω skill points. Τι να φέρω. Τι κάνει αυτό εδώ. Κατεβαίνουμε με γρήγορα στο Oculus. Αυτό να
να σβήσουμε. Α, το βιβλίο υπάρχει ακόμα εδώ, τι είναι, έχω ένα πόντο ακόμα. Ωραία. Affinity, talents, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά. Manager Generation. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Πολύ μεγάλο. Θα κοιτάξω να το μειώσω όσο μπορώ, τουλάχιστον να το φτάσω μέχρι το μισάωρο. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αντίος.